Καλά. Έχετε δίκιο. Από... Εδώ και ξέρετε, προσπαθούμε αυτή η νέα αρχή του Μέγκα να θυμίζει λίγο από το παλιό, να έχει μια νέα πρόταση και προσπαθούμε όλοι δημοσιογραφικά να επανασυστηθούμε και να δημιουργήσουμε μια νέα εικόνα. Βοηθήστε μας πάρα πολύ όλοι σε αυτό και εννοώ και οι πολιτικοί αλλά και οι καλεσμένοι μας. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Πολλά, είδαμε τώρα τους ελαιοπαραγωγούς, αλλά βλέπουμε ότι εσείς οι πολιτικοί ασχολείστε πάρα πολύ με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το διαρκές πουσάρισμα μεταξύ σας. Καταρχήν, γιατί γενικεύσεις. Όλοι οι πολιτικοί είναι όχι το ίδιο. Όλοι, εντάξει. Είδες αυτό που λέει όλοι οι δημοσιογράφοι. Ναι, και εμείς το απορρίπτουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ακριβώς, γιατί αν είναι έτσι, θα πρέπει να πούμε και εμείς το αντίστοιχο. Ότι και εμείς θα το ακολουθούμε σε αυτό. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι τα φώτα πέφτουν στις συζητήσεις μεταξύ πολιτικών σε θέματα που δεν αφορούν άμεσα την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά όταν γίνεται αυτό, τότε ο κόσμος απομακρύνεται. Σωστό. Ασχολείται με τα προβλήματά του. Σωστό. Άρα η πολιτική καταρχήν πρέπει να είναι ανοιχτή ως πεδίο συμμετοχής στους πολίτες και δεν είναι μια υπόθεση των πολιτικών και των ειδικών. Καταρχήν. Ναι. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση πολύ με τη σημερινή πραγματικότητα. Ωραία. Διαβάζω στην Εφημερίδα των Συντακτών το άρθρο του Δημήτρη Τερζή, προχτεσινό. Και κάνει μια αναφορά και αναφέρει σε εισαγωγικά να μην υποτιμούμε τους followers, ήταν η αναφορά του κυρίου Τσίπρα. Και θεωρεί ο δημοσιογράφος, και εγώ το ίδιο κατάλαβα από την αλήθεια, ότι ήταν ευθεία εμπηχτή προς εσάς όταν στο παρελθόν έχετε αναφέρει ότι το κόμμα δεν χρειάζεται followers αλλά ενεργά μέλη. Αυτή η διαφωνία που έχει προκύψει, που είναι. Εντάξει, εγώ τη θεωρώ δημιουργική με στα κόμματα. Αλλά και πολιτική. Είναι, αλλά είναι και πολιτική επί της ουσίας. Επιμένετε στην άποψή σας. Θα σας πω. Καταρχήν, καλό είναι να σχολιάζει ο καθένας τις δηλώσεις προφανώς ενός πολιτικού πρόσωπου, αρκεί να τις αναφέρει έτσι ακριβώς πώς ήταν. Διότι εγώ είχα πει το εξής. Και το είχα γράψει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πριν από αρκετούς μήνες, πριν τον Αύγουστο, σε κάποιο άρθρο, κάποια συνέντευξη, δεν θυμάμαι. Και μάλιστα είχε τροφοδοτήσει μια σειρά συζητήσεις, διαλόγους, παρεμβάσεις και αυτό είναι καλό. Να γράφεις κάτι και να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Εγώ είχα πει ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο πολλούς followers, αλλά πολλά ενεργά μέλη. Διότι ένα κόμμα τελικά επιβεβαιώνει, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, τον ρόλο του, αν μπορεί να δημιουργεί μια πραγματική ουσιαστική σχέση και με τα μέλη του και με τους υποστηριχτές του. Διότι το τελευταίο, η ουσιαστική σχέση των μελών με τα κόμματα είναι κάτι το οποίο έχει χαθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια γενικευμένη απαξίωση της αξίας συμμετοχής και της έννοιας συμμετοχής στην πολιτική. Εμείς επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση των πολιτών, των φίλων και των μελών κυρίως με την πολιτική. Να σπάσουμε τα στερεότυπα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να έχεις δικαίωμα να αποφασίζεις καταρχήν έτσι με ένα ουσιαστικό τρόπο και όχι να έρχεσαι εκ των υστέρων να επιβεβαιώνεις ηλυμένες αποφάσεις σε κλειστά συστήματα εξουσίας. Για το Δήμο σου, για την περιοχή σου πρώτα απ' όλα. Τα προβλήματά σου δηλαδή. Για κοιτάξτε, ας πούμε, τι έγινε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Τα δύο παλιά μεγάλα κόμματα, το ένα από τα δύο είναι μεγάλα τώρα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Πώς κάνανε τις επιλογές τους? Φτιάξανε κάποιες επιτροπές. Η μία, αν θυμάμαι καλά, είχε τον Απόστολο Κακλαμάνη επικεφαλής. Η άλλη είχε τον κύριο Κεγκέρογλου και δεν ξέρω ποιον άλλο, τον κύριο Όθωνα κτλ. Οι οποίοι αποφασίσανε για το ποιον θα υποστηρίξουν στους 332 δήμους της χώρας. Αυτό τώρα δεν είναι κάτι το οποίο διώχνει τους πολίτες μέσα στο Πασόκ. Βέβαια, τώρα θα σας απαντούσε κάποιος από το κίνημα αλλαγής. Σε εσάς δεν γίνεται έτσι παραδοσιακά. Περνάνε τις επιτροπές νομαρχιακές και οι τοπικές οργανώσεις και έτσι έγινε και τώρα. Τύπως γίνονται παρόμοιες διαδικασίες στα κόμματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέμε ποιος έχει τον τελικό λόγο. Και παρόλα αυτά κατηγορήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δίνει χρήσματα συγκεκριμένα πρόσωπα για τις επιλογές όταν. Εκ του αποτελέσματος δεν ήταν καλές επιλογές, δεν ισχυρίζομαι ότι ήταν καλές επιλογές μας, αλλά υπεραμείνουμε τις διαδικασίες, οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές οργανώσεις είναι το κόμμα στο χώρο τους, βεβαίως. Να το ρωτήσουμε, μιας και είναι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την πρωτότυπη διαδικασία που ανοίξατε τώρα? Γιατί εσείς βάλατε μια πρωτότυπη διαδικασία με το ηλεκτρονικό, με το iSERIZA. Είχατε βάλει κάποιους στόχους εγγραφών. Νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα γραφής είναι θετικά. Πόσα μέλη? Θα σας πω. Ως προς την σχέση που αναπτύσσεται με έναν διαφορετικό τρόπο με αυτό που λέμε εμείς. Ναι, μια άλλη στο σχέση. Κόμμα θα γραφτούν, ναι.
Μα, γιατί στη σελίδα μπαίνω και εγώ. Σήμερα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, λίγο, δεν είναι σελίδα, δεν είπατε, είναι, λίγο. Είναι μια πλατφόρμα. Ναι, όπου ναι. Μπαίνεις αφού πιστοποιηθείς. Και για να πιστοποιηθείς πρέπει να δώσεις το mail σου και το κινητό σου. Για να πάρεις πίσω τους κωδικούς, τους μοναδικούς. Ξέρουμε, το έχουμε κάνει δημοσιογράφοι όλοι, μην ανησυχείτε. Έχουμε γραφεί στο iSeries. Δεν το τεστάραμε. Αυτό καταλαβαίνετε ότι από μόνο του εμείς κρίναμε ότι δεν αρκεί για να δώσει πλήρη δικαιώματα. Θα πρέπει για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία να παρουσιαστείς σε κάποια οργάνωση. Αυτός ο τρόπος λοιπόν είναι ένας συμπληρωματικός τρόπος, ιδιαίτερα στις μέρες μας, για να μας φέρει σε επικοινωνία για μια σειρά πολίτες οι οποίοι λόγω τρόπου ζωής, λόγω σχέσης, απόστασης κτλ. Δεν μπορούν να έχουν μια παρουσία όπως την ξέραμε παλιά με τον οργανωμένο χώρο, με τις οργανώσεις. Πάει καλά. Πάει καλά. Και δίνει και δυνατότητα μιας διαδραστικής παρέμβασης. Είδατε τι έγινε χθες. Θέλετε να μοιραστείτε, αν θα σας πω, αυτή τη στιγμή τίνει να οδηγήσει σε έναν διπλασιασμό των παλαιών μελών μας. Αυτόν δηλαδή που είχαμε μέχρι τον Μάιο. Και αυτό σαν στοιχείο σε μια περίοδο που δεν είναι προεκλογική, αλλά κυρίως η οποία έχει να κάνει με ποιοτικά στοιχεία, σαν και αυτά σύνταξη. Που σας έλεγα πριν. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για διπλασιασμό τώρα το ακούμε. Ναι, οπότε... Η αλήθεια είναι αυτή. Έχετε αναφέρει, κύριε. Και βέβαια δεν μιλάμε για δύο ταχύτητες μελών. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Εγώ διάβασα, ας πούμε, κάτι το οποίο αναφερόταν σε μένα, ότι ο Σκουρλέτης δεν θέλει αυτοί που θα γραφτούν μέσω του iSeries να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους που γράφονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Ψέματα. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά που λέγαμε το πριν. Το κρατάμε. Τον δημοσιογράφο. Όχι όλων. Όχι όλων. Εντάξει. Να μην ισοπεδώνουμε. Ή και εμάς δύσκολη η δουλειά μας. Αμέσως μετά το διαφημιστικό θα επιστρέψουμε στον κύριο Σκουρλέτη και νομίζω έχει ενδιαφέρον να απαντήσει στα ερωτήματα των τριών μας για τα θέματα της επικαιρότητας. Καταλαβαίνετε τώρα προανακριτική. Είχαμε νωρίτερα εδώ τον πολύ έντονο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν θέλουμε το ίδιο έντονο τον κύριο Σκουρλέτη. Θέλουμε να μας απαντήσει επί της ουσίας στα ερωτήματα τα οποία νομίζω αφορούν. Μην με συγκρίνετε και με τον κύριο Γεωργιάδη. Καθόλου είδατε το κανάλι. Σας διαχώρισα πλήρως. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.